Δεν θα κάνει δήλωση. Κάποιοι ονειρεύονται πρακτικοπήματα. Στη Βουλή των Ελλήνων τα πρακτικοπήματα δεν περνούν. Ήταν αυτό. Και οι ανεξάρτητοι Έλληνες έκαναν αυτό το οποίο έπρεπε να κάνουν σε πρώτη φάση. Και είμαι βέβαιος ότι θα στηρίξουν την Ελλάδα, την πατρίδα. Από εκεί και πέρα είναι σαφές, όπως είπε και ο πρόεδρος μας ο Πάνος ο Καμένος, ότι είναι μέτρα ασύλληπτα. Αλλά ας αφήσουμε να δούμε τι θα συζητήσουμε σε λίγη ώρα. Δεν θα ήθελα να προκαταλάβω την κατασυνείδηση ψήφο των συναδέλφων. Ευχαριστώ πολύ. Οι υπουργοί που δεν θα συνείδησαν. Άρη, ακούσαμε τη δήλωση του κυρίου Κουίκ, αλλά τι ήταν αυτό που πετάχτηκε? Ήταν κάτι το οποίο νομίζω και κανένας συνάδελφος από εμάς δεν θα ήθελε να σχολιάσει αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν ήταν από εξωτερικό. Και σε αυτό θα ήθελα να μην. Δεν ήταν, όχι, πρέπει όχι να το πει. Είναι σε δημοσιογράφο, κάνουμε ρεπορτάζ. Φάνηκε στον αέρα. Ήταν από. Δηλαδή υπάρχει κόσμο εκεί. Ήταν κάποιο από εμά του ίδιου. Ήταν κάποιο από εμά του ίδιου. Δημοσιογράφο, δηλαδή το έκανε. Από κάποιο τηλεοπτικό συνεργείο. Δημοσιογράφο ή συνάδελφο. Συνάδελφο, έπρεπε. Συνάδελφο από κάποιο τηλεοπτικό συνεργείο. Νομίζω ότι αυτό. Ξαναβγαίνει ο κύριος Κουίκ. Για ρωτά τον κύριο Κουίκ. Ο κύριος Κουίκ δίπλα σου είναι, Άρη. Ορίστε, ήρθε ο κύριος Κουίκ και ρωτάει το αυτονόητο ποιος ήταν αυτός. Ας πάει η κάμερα με τον κύριο. Σε ποιον όμως? Και σε ποιον. Είναι εύλογο το ερώτημα. Για δώστε το μικρόφωνο. Η δική μου προσωπική δεν θέλει να το συνεχίσει από ό,τι φαίνεται ο κύριος Κουίκ. Να σου πω κάτι. Νομίζω ότι το παραξηλώνει. Αν μεταξύ σας δεν μπορείτε να βρεθείτε σε μία θέση και κάνετε αυτά που κάνετε. Μπράβο, λοιπόν, επάνω σου. Λοιπόν, κάτσε, κάτσε φρόνημα. Μάλιστα. Δεν έχω κάτι να σχολιάσω, Γιώργο. Όχι, δεν έχω. Εσύ επέμενες για δήλωση, γι' αυτό σου είπε ο κύριος Κουίκ αυτό που σου είπε, έτσι. Προφανώς. Αλλά μου κάνει εντύπωση, ειλικρινά μου κάνει εντύπωση, ότι από επαγγελματίες υπήρξε αυτή η αντίδραση. Και την καταδικάζουμε και την καυτηριάζουμε, ουέ και αλίμονο να γίνει, ας πούμε, η δουλειά των συνεργείων είναι άλλη. Είτε είναι δημοσιογράφος, είτε είναι συνάδελφος τεχνικός, η δουλειά μας είναι άλλη. Έτσι. Και ότι η δυνατότητα που έχουμε, παίρνοντας άδεια από τη Βουλή για να είμαστε εκεί, γιατί και εσύ και όλοι οι υπόλοιποι συνάδελφοι έχουν άδεια για να βρίσκονται εκεί. Εγώ θα υπερασπιστώ τον οποιοδήποτε που θα δεχτεί επίθεση. Ακόμα και αν ήταν βουλευτής της Χρυσής Αυγής. Να δεις μέχρι που μπορώ να φτάσω. Λοιπόν, σ' αφήνουμε. Σ' αφήνουμε, Άρη. Σ' αφήνουμε. Ήταν ένα θέμα το οποίο μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Πάμε στους καλεσμένους μας. Λοιπόν, είναι εδώ μαζί μας ο. Και σε αυτό θα ήθελα να μην. Δεν ήταν, όχι, πρέπει όχι να το πεις. Είναι σε δημοσιογράφος, κάνουμε ρεπορτάζ. Φάνηκε στον αέρα. Ήταν από. Δηλαδή, υπάρχει κόσμο εκεί. Ήταν κάποιο από εμά του ίδιου. Ήταν κάποιο από εμά του ίδιου. Δημοσιογράφο, δηλαδή το έκανε. Από κάποιο τηλεοπτικό συνεργείο. Δημοσιογράφος ή συνάδελφος? Συνάδελφος, έπρεπε. Συνάδελφος από κάποιο τηλεοπτικό συνεργείο. Νομίζω ότι αυτό. Ξαναβγαίνει ο κύριος Κουίκ. Για ρωτά τον κύριο Κουίκ. Ο κύριος Κουίκ δίπλα σου είναι, Άρη. Ορίστε, ήρθε ο κύριος Κουίκ και ρωτάει το αυτονόητο ποιος ήταν αυτός. Ας πάει η κάμερα με τον. Σε ποιον όμως? Και σε ποιον. Είναι εύλογο το ερώτημα. Για δώστε το μικρόφωνο. Η δική μου προσωπική δεν θέλει να το συνεχίσει από ό,τι φαίνεται ο κύριος Κουίκ. Να σου πω κάτι. Νομίζω ότι το παραξηλώνεις. Αν μεταξύ σας δεν μπορείτε να βρεθείτε σε μία θέση και κάνετε αυτά που κάνετε. Μπράβο, λοιπόν, επάνω σου. Λοιπόν, κάτσε φρόνημα. Μάλιστα. Δεν έχω κάτι να σχολιάσω, Γιώργο. Όχι, δεν έχω. Εσύ επέμενες για δήλωση, γι' αυτό σου είπε ο κύριος Κουίκ αυτό που σου είπε, έτσι. Προφανώς. Αλλά μου κάνει εντύπωση, ειλικρινά μου κάνει εντύπωση, ότι από επαγγελματίες υπήρξε αυτή η αντίδραση. Και την καταδικάζουμε και την καυτηριάζουμε, ουέ και αλίμονο, να γίνει, ας πούμε, η δουλειά των συνεργείων είναι άλλη. Είτε είναι δημοσιογράφος, είτε είναι συνάδελφος τεχνικός, η δουλειά μας είναι άλλη. Έτσι. Και ότι η δυνατότητα που έχουμε, παίρνοντας άδεια από τη Βουλή για να είμαστε εκεί, γιατί και εσύ και όλοι οι υπόλοιποι συνάδελφοι έχουν άδεια για να βρίσκονται εκεί. Εγώ θα υπερασπιστώ τον οποιοδήποτε που θα δεχτεί επίθεση. Ακόμα και αν ήταν βουλευτής της Χρυσής Αυγής. Να δεις μέχρι που μπορώ να φτάσω. Λοιπόν, σ' αφήνουμε. Σ' αφήνουμε, Άρη. Σ' αφήνουμε.
Ήταν ένα θέμα το οποίο μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Πάμε στους καλεσμένους μας. Λοιπόν, είναι εδώ μαζί μας ο κύριος Γιάννης Μπαλάφας από τον ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα και στους δύο. Ο συνάδελφος ο Πέτρος Κατσάτος από την Αυγή. Και είναι μαζί μας ο καθηγητής ο κύριος Ανδρέας Δημητρόπουλος, συνταγματολόγος, και ο κύριος Μπούρλος, ο εργατολόγος. Λοιπόν, να ξεκινήσω από το γεγονός. Τι λέει? Τι έχουμε αντίδραση, πάλι. Άρη. Τώρα είναι ο κύριος Κουίκ έχει κάνει μια παρέμβαση, ρωτάει. Φέρεται κάποιος χρονολήπτης να έχει πετάξει το μπουκάλι με το νερό που είδατε προηγουμένως. Ο κύριος Κουίκ απευθύνεται σε εκείνον, ζητάει εξηγήσεις και λέει σε ποιον, τον ρωτάει σε ποιον το πέταξε προηγουμένως και του ζητάει να δώσει εξηγήσεις. Δεν είναι ελληνικό συνεργείο προφανώς. Όχι, δεν φαίνεται να είναι ελληνικό συνεργείο. Α, πες το αυτό, πες το ευλογημένα από την αρχή. Λογικό είναι ο κύριος Κουίκ, να δεις εξηγήσεις. Για να δούμε την λογική. Νομίζω ότι ήταν απόλυτα, διότι βλέπετε κύριε Παπαδάκη ότι και ο δικός σας εδώ πέρα πήγε να το κάνει σοου. Αλλά στη ζωή μας δεν είναι όλα σοου, είναι και κάποια σοβαρά πράγματα. Όχι, λοιπόν, δεν να τελειώνει βεβαίως και κάποιες κινήσεις από τους ξένους συναδέλφους, οι οποίοι γιατί μεταξύ σας εδώ πέρα δεν μπορείτε να τα βρείτε χωροταξικά. Αλλά εσύ, αγόρι μου, είναι κρίμα. Μην υπηρετείς την κίτρινη δημοσιογραφία. Μα τι έκανες, τι έγινε. Κοίταξε να δεις, εγώ ρώτησα τον κύριο Καμένο, αφού είμαστε τον κύριο Κουίκ, αφού ήμασταν ήδη στον αέρα, ήρθε μπροστά στην καμερά μας, ρώτησε κάτι, έψαχνε ενδεχομένως τον συνάδελφο που πέταξε το μπουκάλι. Εμείς έπρεπε και είχαμε το καθήκον να τον ρωτήσουμε τι ρωτάει, τι ψάχνει, τι θέλει. Ενδεχομένως έψαχνε. Μα έγινε on camera, ίσως ο Τέρενς. Έγινε στον αέρα και on camera. Μισό λεπτό, Άρη μου. Η είδηση ήταν το γεγονός ότι κατεγράφει από την κάμερα. Εάν δεν είχε καταγραφεί από την κάμερα, όντως θα ήταν έτσι. Αλλά κατεγράφει από την κάμερα. Εκεί που έπαιρνες, ήσουν εσύ δίπλα από τον κύριο Κουίκ. Και είδαμε το μπουκάλι να έρχεται πάνω του. Προφανώς θα πρέπει να ρωτήσουμε. Όταν ένας υπουργός δέχεται ένα μπουκάλι και είναι, ξέρουμε ότι εκεί βρίσκονται 10 δημοσιογράφοι και 10 κάμερες, από κάποιον από εσάς θα προήλθε. Λοιπόν, το αφήνουμε αυτό το ατυχές γεγονός. Θα το νομίζω ότι ατυχές θα το γεγονός. Δεν κατάλαβα κιόλας και ίσως να μην ήταν και στόχος ο κύριος Κουίκ. Ναι. Από ό,τι κατάλαβα και από τη φασαρία που γινόταν. Το συνεργείο, ναι, επειδή κάτσανε μπροστά οι συνάδελφοι, πέταξε το μπουκάλι αυτό. Μπορεί να σημάδευε για κάποιον συνάδελφο. Όχι. Να μην σημάδευε τον κύριο Κουίκ. Αν όντως πρόκειται για ξένο συνεργείο που δεν έχει.